Χωρί τι αισθήσει του και στι κοινόχρηστε τουαλέτε του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματο Ανατολική Μακεδονία και Θράκης βρέθηκε το απόγευμα τη περασμένη Πέμπτη σε 28χρονο τοξικομανή, ο οποίο αμέσω μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα, εκεί όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατό του. Να σου πω ότι από ό,τι μα ενημέρωσε η αστυνομία, επρόκειτο για ε, το θύμα είτο, ο, ο, δεν είχε σχέση, δεν είναι αφητητής του ΤΕΗ του, του, Αμωθού. Είχε παρισφύσει προφανώς εδώ στο χώρο, ο οποίος ε, έχει μια κάλυψη λόγω του ασύλου. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω ότι ε, ανάλογα περιστατικά έγιναν και στην πόλη της Καβάλας. Ε, και Ενδεχομένως φαίνεται ότι ήταν και ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν ε, ενδεχομένως να κυκλοφορεί κάποιο είδους ε, ναι, νο, νοθευμένος ιόνια. Ε, μεταφέρθηκαν και άλλα άτομα από ό,τι πληροφορηθήκαμε στο νοσοκομείο Καβάλη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν Περίπου την ίδια ώρα ε, εξελίχθηκαν όλα τα περιστατικά, γύρω στι 5 μέχρι τα απόγευμα. Απλώ ο άτυχο νέο εδώ δεν, ε, δεν κατέστη δυνατόν να γίνει αντιληπτό και έτσι η διαδικασία ανάνυψη δεν ήταν επιτυχή. Το γεγονό ότι έλαβε χώρα μέσα στι εγκαταστάσει του Ιδρύματο. Το γεγονό ότι έλαβε χώρα μέσα στι εγκαταστάσει του Ιδρύματο είναι κάτι το οποίο θα έλεγα το εξή: Ότι το Ιδρύμα, όπω βλέπετε, δεν είναι ένα χώρο μια πολυκατοικία. Είναι ένα χώρο ο οποίο είναι ελεύθερο και προσβάσιμο σε πάρα πολύ κόσμο και επομένω είναι ένα θέμα. Μέσα mm -hmm. σε τρει ώρε, το απόγευμα τη 5η 9η Ιουλίου, προσηκομίστηκαν από τους του διαστόρου του ΕΚΑΒΑ τρία περιστατικά. Ε, το ένα ε, προσεκομίστη νεκρός, ε, ο άλλος νεαρό νεαρός άνδρας ήταν σε κομματώδη κατάσταση, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειε από εμά και συνήλθε και μετά από παραμονή ε, στη βραχία νοσηλεία, το πρωί εξετάστηκε από τον εφημερεύοντα νευρολόγο και δόθηκαν οδηγίες και απήλθε. Το τρίτο άτομο, το οποίο ήταν καλύτερα στην κατάσταση, ε, αντιμετωπίστηκε και συνέχεια δεν ήθελε να παραμείνει για παρακολούθηση και απεχώρησε στο σπίτι του. Είναι τρία περιστατικά το ένα μετά το άλλο που μάλλον έχουν κάποια σχέση, μάλλον έχουν να κάνουν ότι με την κυκλοφορία ναρκωτικών σιών είτε νοθευμένων είτε αυξημένης καθαριότητας και είναι πολύ δυσάρεστο.